2 Οκτώβρη, η συνέλευση των κατοίκων του Ολυμπιακού χωριού ενέκρινε το ψήφισμα με τα αιτήματα και τη διενέργεια της σημερινής μας κινητοποίησης. Ήρθαμε εδώ για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια της κυβέρνησης που μας θέλει παγωμένους και πεινασμένους μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Δεν ξεχνάμε εμείς, οι κάτοικοι του Ολυμπιακού χωριού, τον αγώνα μας για την τιμή του τετραγωνικού μέτρου των σπιτιών μας. Τότε που για να μας τουμπάρουν, να αποδεχθούμε τις εξωφρενικές τιμές για κατοικίες του ΕΚ των 1.500 και 750 ευρώ, μας έλεγαν ότι εδώ έχετε πράσινη ενέργεια, φθηνό, υγιεινό φυσικό αέριο για τις ανάγκες σας. Και τώρα η πράσινη ενέργεια έγινε μαύρη και άραχνη για τους κατοίκους που πέφτουν θύματα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, που βλέπουν την ενέργεια σαν εμπόρευμα για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματίες της ενέργειας. Είμαστε εμείς που μας απειλούν ότι θα παγώσουμε το χειμώνα που έρχεται στα σπίτια μας και τα παιδιά μας στα σχολεία τους, στους παιδικούς και βροχονηπιακούς σταθμούς. Η ευαισθησία τους τρέχει από τα μπατζάκια τους. Είμαστε εμείς που δεν θα επιτρέψουμε να συμβούν όλα αυτά στη γειτονιά μας. Βρισκόμαστε εδώ και αντί να συζητάμε για την ανάγκη αναβάθμισης των σπουδών στα σχολεία μας, για μαθητές λιγότερους μέσα στις τάξεις, για επαρκές διδακτικό και υπηρεσιακό προσωπικό, για την ανάγκη μέτρων προστασίας λόγω πανδημίας, αντί να συζητάμε για το ότι τα μικρά παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στους παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς, φτάσαμε να αγωνιζόμαστε για να μην γίνουν κρυφά σχολιά. Θέλουν να μας παρουσιάσουν αυτήν την οπισθοδρόμηση της κοινωνίας σαν ατομική μας ευθύνη. Και αν δεν προσαρμοστούμε, θα παγώνουμε, θα μένουμε χωρίς ρεύμα. Τους απαντάμε ότι δεν προσαρμοζόμαστε, συσπηρωνόμαστε σε μαζικό, ανυποχώρητο αγώνα, θα τους παγώσει η φούρια του αγώνα μας. Μπαίνουμε μπροστά εμείς που ήρθαμε εδώ, αλλά και αυτοί που δεν κατάφεραν να έρθουν, αλλά υπέγραψαν το ψήφισμα της συνέλευσης που συναντηθήκαμε μαζί τους στη Λαϊκή Αγορά, στα σπίτια τους, εξηγήσαμε το σκοπό του αγώνα μας και συμπορεύτηκαν μαζί μας αναγνωρίζοντας το δίκαιο των αιτημάτων μας. Αυτό που βλέπουν είναι μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας πόρτα-πόρτα, θα φτάσουμε σε όλους τους κατοίκους του Ολυμπιακού χωριού. Σκοπός μας, αλλά και σκοπός κάθε εργαζόμενου, να τους ξεσηκώσουμε όλους απέναντι στην αντιλαϊκή λέλαπα, δεν συμβιβαζόμαστε, να ζούμε στην ανέχεια και όλα όσα απεργάζονται για εμάς. Όλοι στον αγώνα, όλοι στη μάχη για να ζούμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Αυτά που μας ετοιμάζουν δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες μας, αλλά ούτε και στο επίπεδο του πολιτισμού μας. Νεροκουβαλητές στο μήλο της εκάστοτε αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής δεν έχουμε διάθεση να γίνουμε και ό,τι θα γίνουμε ποτέ. Το μήλο θα τον γυρίζουμε εμείς για να καλύπτουμε ό,τι μας είναι απαραίτητο για τη διαβίωσή μας τον 21ο αιώνα. Είμαστε εμείς που οι λογαριασμοί φυσικού αερίου που πήραμε φέτος το καλοκαίρι είναι τετραπλάσιο από πέρυσι. Και σαν να μην έφταναν οι λογαριασμοί ρεύματος και αερίου που προκαλούν ηλεκτροσόκ, έχουμε και την ακρίβεια στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης που τσακίζει κόκαλα.